έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές σε όλο τον κόσμο ο οποίος το παρακολουθεί είτε από το σπίτι είτε είναι πραγματικός φαν του Gameathlon. Gameathlon 10 χρόνια powered by Γερμανός. Είμαι ο Γιάννης Ροζής, παρέα μου είναι ο Snipecloud, αλλιώς Βασίλης Αλεξανδρόπουλος. Βασίλη, τι θα δούμε σήμερα? Έχουμε Rainbow, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με Παναθηναϊκό eSports και Voltrex. Δύο πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Ευελπιστούμε τα καλύτερα και για τις δύο ομάδες. Και αν είμαστε όλοι OK, προχωράμε για το πρώτο map. Γενικά, αυτό το οποίο θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κόσμο που παρακολουθεί το Rainbow Six Siege είναι μια σειρά best of three. Οι ομάδες έχουν περάσει ένα qualifier στο οποίο έχουν φτάσει ως εδώ, όπου θα γίνει ο τελικός, στο main stage. Οπότε καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε τα snacks σας, πάρτε καφεδάκια, οτιδήποτε άλλο energy drinks που θέλετε να πιείτε για να παρακολουθήσετε τον πολύ μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ στο Gameathlon, 10 χρόνια ξαναλέω. Είναι ready οι παίκτες. Είναι. Οι παίκτες είναι ready, έχουμε πάρει το OK και από τις δύο ομάδες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο map, το οποίο είναι το Clubhouse. Clubhouse είναι map pick επιλογής πιανών. Για μένα, δικιά μου άποψη, είναι Defender πιο πολύ map, αλλά ανάλογα τις ομάδες, τις τακτικές και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε. Ο Παναθηναϊκός Sports έχει επιλέξει να πάει στην επιλογή των Defenders. Θέλει να περιμένει να τους κλείσουν μέσα στους τοίχους της Clubhouse. Εδώ. Και πάμε στην επιλογή των χαρακτήρων. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Φυσικά. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει από μπαν. Αρχικά, για μένα, δικιά μου άποψη, πρέπει να φύγει η Thatcher. Από τα πιο κλασικά μπαν και σύμφωνα με τα στατιστικά της τωρινής σεζόν, από τα πιο μπαν operators, αφαιρείται η Νοκ. Ή αλλιώς η Νουκ, όπως την έλεγε και ο Θάνος Λεβέντης. Πρέπει να είναι σωστή. Με την προφορά τη σωστή. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπανάρει την Νουκ. Μετά το τελευταίο buff που έχει γίνει σε αυτό το operator, το καταλαβαίνω απόλυτα λόγω του ότι πλέον της έχουν δώσει Impact EMP. Για όσους δεν γνωρίζουν το παιχνίδι, Impact EMP, πετάς οτιδήποτε είναι electronic device, καταστρέφεται. Αυτό που πάει να πει Mute Jammers, Electro Claws, μπαταρίες, Capcans, τα πάντα. Ένας χαρακτήρας που δεν τον είχαμε δει την προηγούμενη σεζόν που ήμασταν στο eSports League για το Βαλκανικό. Η Αζάμι μένει εκτός του character selection. Πάρα πολύ δυνατό defensive operator. Είναι ίσως και από τα πιο δυνατά της τωρινής σεζόν, θα έλεγα. Και ο Guide έπεσε έξω όσον αφορά τον Thatcher, αλλά είναι common bans, δεν είναι ότι δεν παίζουν καθόλου οι συγκεκριμένοι. Όχι, το καταλαβαίνω, ειδικά το Maverick ban το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί δεν πανάχεις ρεύματα, δεν πανάχεις τα πάντα, ο ένας Maverick μπορεί να σου ανοίξει ό,τι θέλει. Λοιπόν, όπως θυμάμαι, τουλάχιστον παίκτες όπως ήταν ο Κρίστο, ο Frags, όπως και ο Κέρβ, ο οποίος πάει σε επιλογή Bandit με Smoke, decent, common picks, δηλαδή smoke υπάρχουν κάθε φορά. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Πάντα, γιατί ειδικά όταν ο χρόνος σου αρχίζει και τελειώνει, ξέρεις ότι ο Smoke με τα Canister είναι πάρα πολύ μεγάλος εφιάλτης. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Preparation Phase. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να σταθούμε είναι ο τρόπος ο οποίος θα χειριστούν την κατάσταση οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ναι μεν ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα λόγω του defensive side. Όσους δεν γνωρίζουν, πάντα στο συγκεκριμένο τοίχο είναι καλό να ανοίγεις τις τρύπες και μετά να το κάνεις reinforce για να μπορείς να ακούς ό,τι είναι απ' έξω οι άλλοι και ετοιμάζονται. Κατά τα άλλα, είναι τα κλασικά standard reinforcement και rotation holes που χρειάζεσαι σε αυτό το map. Από ό,τι βλέπουμε, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, δύο roamers. Θεωρητικά, ναι, είναι δύο οι roamers μαζί με έναν που θα κάτσει μέσα στο site. Για να δούμε τώρα την αρχή του map. Όπου για κάποιον περίεργο λόγο δεν βλέπω... Α, βλέπω κινήσεις, εντάξει. Ο active. Μάλιστα, είχαμε leave. Είχαμε κάποιο θέμα μάλλον πάλι με τον... Μάλλον έχουμε θέματα εκεί. Σερβερ. Να δούμε εάν όλα είναι OK. Και κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε re-host. Σε re-host σερβερ, γιατί είχαμε θέμα με παίκτη από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Είχαμε κάποιο disconnect. OK. Οπότε έχουμε πάρει το OK. Πάμε σε re-host. Ωραία. Θα ξαναεπιστρέψουμε λοιπόν σε εμάς.
Είναι ένα πολύ, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στο Rainbow, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και σε τρομερά leagues, όπου major leagues τέλος πάντων του Rainbow Six Siege, κάθε φορά κάτι μπορεί να πάει στραβά. Δεν είναι όμως λόγος ανησυχίας τόσο, καθώς έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα στο Gameathlon. Το 10ο καλό, το 10ο επαιτειακό. Εδώ που, Βασίλη, πρέπει να σου πω την αλήθεια. Λόγω του τριημέρου, ναι, πολλοί θα λέγανε ότι δεν θα έρθει κόσμος. Εγώ σήμερα ειδικά είδα ακριβώς το αντίθετο. Το αντίθετο. Ο κόσμος έχει έρθει από τις πρωινές ώρες, γίνεται χαμός και θεωρώ ότι θα έρθει κι άλλος μέσα στη μέρα. Ναι, σίγουρα το απόγευμα. Σίγουρα το απόγευμα. Θα έχουν τελειώσει περισσότεροι από και από δουλειές. Σίγουρα. Οπότε, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο rehost. Να ξαναπούμε λίγο κάποια πράγματα για τις ομάδες, όπου ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη του απόπειρα, η πρώτη ήταν πετυχημένη, να κάνει το repeat στο Gameathlon με παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρία πάνω στο παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι με το όνομα μιας άλλης ομάδας είχαν κατακτήσει και το Βαλκανικό πριν από ένα χρόνο και δείχνουν ότι σαν κορμός ομάδας είναι πάρα πολύ πετυχημένος. Για τα υπόλοιπα για τους Voltex δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, μη σου πω ψέματα. Περιμένουμε και βλέπουμε. Πάντως, αντίστοιχα, αν κρίνω από την εικόνα που είδαμε στο τελευταίο πρωτάθλημα, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που δεν πρέπει για κανένα λόγο να τους υποτιμήσεις. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ένα γεγονός ότι για να έχεις περάσει ένα qualifier με πάρα πολλές ομάδες. Εννοείται. Και έχεις περάσει αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, γιατί τα qualifier κάθε φορά από το σπίτι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στο LAN γνωρίζεις τον αντίπαλο, μπορείς να παίξεις λίγο με την ψυχολογία του, ενώ στο online είναι άψυχο. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας παίζει από το σπίτι του, είναι χαλαρός. Εδώ όμως τώρα είναι η πραγματική πίεση. Υπάρχει ένταση, υπάρχει ειδικά όταν κάτι χτύπα ξύλο, πάει στραβά σε ένα σπίτι. Όπως τώρα, τώρα όμως έγινε ένα λάθος, το είδες. Ναι, τώρα ήταν τεχνικό, μιλάμε για in-game. Ναι. Μία λάθος κίνηση. Ειδικά σε τελευταία δευτερόλεπτα να έχεις μείνει 4-2. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν από την άποψη ότι ξέρεις ότι ο άλλος σε περιμένει σε μια γωνιά. Ξέρεις ότι ο κόσμος λίγο σε περιμένει και αυτός να δει τι θα κάνεις, γιατί είναι αλλιώς όπως είπες και εσύ να είσαι σε ένα LAN που σε παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Σίγουρα. Εμείς μιλάμε πάνω από τη φωνή, από τους, τη φωνή των συμπαικτών σου και πάνω από τα play σου. Είναι και ένα άγχος, είμαι και μαυρογάτα. αλλά γενικά θέλω να δω ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν θέλω να δω μια νίκη. Γιατί πολλοί μου είπαν ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα. Ωραία, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά θέλω να δω παιχνίδι. Μακάρι. Και εγώ αυτό ελπίζω όλοι οι φαν του Rainbow Six θέλουν να δουν όσο το δυνατόν περισσότερα rounds γίνεται. Γιατί πάντα όταν κάτι τραβάει, πάει ας πούμε 2-2 ή να γυρίσει να είναι 3-3 και να γυρίσουν τα sites. Εκεί αρχίζει και αποκτά όσο γίνεται περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτός ο οποίος μου είχε κάνει εντύπωση ακόμα και στο Βαλκανικό, σαν παίκτης, είναι ο Ρίξιεν, ο οποίος είχε βγει πάρα πολλές φορές MVP. Ο Κέρβ, ο οποίος ήταν τότε ως admin του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, τώρα έρχεται ως παίκτης και πέρσι το έχει σηκώσει το πρωτάθλημα εδώ πέρα στο Gameathlon. Βλέπω ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ των παίκτων, η οποία βγάζει πετυχημένη συνταγή κάθε φορά. Σίγουρα. Πάλι είμαστε ready. Και ο Ρίξιεν, εάν θυμάσαι, είχε και το ρεκόρ με τα περισσότερα kill. Πώς είχε κάνει εκείνη τη σεζόν? Δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό, αλλά ήταν πολλά. Ήταν πάρα πολλά. Όντως ήταν πάρα πολλά. Σε ένα μάτς, νομίζω, έχω την εντύπωση 14. Έχω αυτή την εντύπωση, ότι ήταν 14 μέσα σε ένα μάτς. Και όταν μιλάμε για Pro League, 14 kill σε ένα μάτς, έχει μεγάλη βαρύτητα. Και με παίκτες οι οποίοι δεν μιλάμε γηγενείς Έλληνες, μιλάμε για την ελίτ των Βαλκανίων. Μιλάμε για Zero Tenacity, μιλάμε για Nexus, μιλάμε για Fantastic, Fantastic eSports. Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες θέλανε να κατακτήσουν την κορυφή. Και ήταν, αν θυμάσαι, ήταν πάντα δεύτεροι, δεν ήταν ποτέ στους πρώτους. Ναι, κατακτήσαν το πρωτάθλημα. Και Zero Tenacity ήταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Με τον Βιλεντόνι. Τι είχε ακούσει αυτό το παιδί, ο μοναδικός Έλληνας της ομάδας. Ναι. Πολύ νεαρός παίκτης. Ο οποίος είχε πει στη συνέντευξη ότι σκοπός μου είναι να σπουδάσω, δεν θέλω να παίξω το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή έκανε και πλάκα μου, είχε πει τότε ότι εντάξει, θα παίξω σοβαρά το παιχνίδι, θα το διεκδικήσω το πρωτάθλημα, αλλά ο μοναδικός μου σκοπός είναι να σπουδάσω, δηλαδή δεν κυνηγάω κάτι άλλο.
Εντάξει, τα μπαν είμαι ακριβώς τα ίδια. Ναι, δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται να αλλάξει τώρα. Επιτρέπεται. Οπότε, πάμε πάλι στην επιλογή του Guide. Κλείνουμε πάλι τα μπαντς. Σταυρώνουμε δάχτυλα. Να πάνε όλα καλά. Να όλα να πάνε καλά. Να μην ακούτε μόνο τις φωνές μας, αυτές τις βαρετές φωνές που λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν θέλετε πάλι να δείτε τα ίδια. Λοιπόν, πάμε λίγο να αναλύσουμε. Εδώ οι επιλογές μπορούν να αλλάξουν. Όχι, όχι, έχει το six pick. Α, ναι, γιατί το ρίξαμε το smoke, εντάξει. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, τους attacker, θα τους σχολιάσουμε πρώτα τους attacker, μετά πάμε για τους defense. Ναι. Maintain, πάντα χρειάζεται maintain στην ομάδα, ειδικά όταν έχεις παίκτες που ξέρουν να παίζουν πίσω από ασπίδα. Ο ασπίδας. Είναι πάρα πολύ λίγοι παίκτες που ξέρουν να παίζουν ασπίδα και πίσω από την ασπίδα. Μετά έχεις μια όσα η οποία έχει DMP, έχεις μια χιμπάνα η οποία μπορεί να ανοίξει κυριολεκτικά τα πάντα, ένα θάτσερ ο οποίος, οκ, παιδιά, όλοι ξέρουμε γιατί είναι καλό στο θάτσερ, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να καταστρέψει με τη CMP του. Ace, προφανώς μπορείς να κάνεις bridge από απόσταση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ προσωπικά προτιμώ Thermite, αλλά με τον Ace δεν χρειάζεται να είσαι κοντά για να κάνεις το bridge. Πάμε μετά στο defensive lineup. Ειδικά η Solis από τα πιο ωραία καινούργια operator, επίσης να σχολιάσουμε τις καινούργια σεζόν. Οτιδήποτε electronic gadget μπορείς να το βλέπεις, εδώ. Αυτό αφορά και πάει drones, για το γρήγορο users. Okay. Είδε τα drone και αποφάσισε να το καταστρέψει. Αυτό είναι που είπες λοιπόν. Πάμε. Ο Ανάθαν, ο οποίος έχει την ασπίδα, είναι αυτό που είπες ότι θέλουν να παίξουν πίσω από αυτόν. Να σχολιάσουμε ότι δεν έχουν χάσει και πολλά drone, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Ειδικά όταν ξέρεις ότι οι αντίπαλοι έχουν Solis, δεν θες να χαλάσεις drone. Ξέρεις ότι από τη στιγμή που θα το ενεργοποιήσεις, θα το δει. Πάνω πάνω λοιπόν τώρα το info εδώ. Πήραν το πρώτο info, ξέρουν τώρα που βρίσκεται. Και υπάρχει και μια ευκαιρία για το πρώτο pick. Να το ξεκινάνε. Έχει πει ο Μοντέιν, είναι δύο άτομα πάνω στη σκάλα. Η χιμπάνα ανοίγει πίσω από το garage. Τους έχουν λίγο περικυκλώσει. Θα προσπαθήσουν να μπουν, ο Μοντέιν να τους αποσπάει την προσοχή και να μπει η χιμπάνα λογικά πίσω από τον garage. Oh, ακριβώς που το είπες τώρα, Βασίλη, και ο Κέρ πρέπει να φύγει από εκεί πέρα καθώς δέχεται πάρα πολλά shots. Υπάρχει και παίκτης με ραπέλ. Έχουν ανοίξει το main shoulder, ωραία. Είναι πολύ δύσκολο το σημείο εκεί πέρα. Έχει να σε πικάρουν από το παράθυρο. Κοίτα, ο Γκνάση. Φοβερό πικ. Ω, η Γκρνέζ. Ωραίο, πολύ ωραία τα shot. Ευτυχώς δεν ήταν σε σωστό σημείο. Να ο Ρίξιαν. Να ο Ρίξιαν το πρώτο πικ. Και βγαίνει ασπίδα. Προχωράει με την ασπίδα. Εκεί θα χρειαστεί αναγκαστικά κάποιος, αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχουν impact grenades. Μόνο ο Κέρφ μπορεί με τον Nitro να κάνει κάτι. Αλλά θα το χρειαστεί για πιο μετά στο round. Πήραμε και το info. Ένα λεπτό και 25. Και αντί γίνεται εκεί πέρα πάνω, πέφτει πολύ ξύλο πάνω στη σκαλωσιά με τη σκάλα. Βγαίνει ο Ρίξιν, πολύ ωραίο πικ. Ω, πέφτει κάτω από τον Active. Και ο Active, πάρα πολύ ωραίο shot. Και η ευκαιρία για ένα ακόμα kill, ναι. Οι Voltrex είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν και παίρνουν το man advantage. Oh! Και ένα ακόμα ο Active πάνω στον Chris. Πολύ ωραίο, θέλει και τέταρτο. Ace, ερώτηση. Πολύ πιθανό. 2-3. Με την απάντηση στο Gnasi. Ξέρουνε που είναι. Oh. Ωραίο, πολύ ωραίο pick από τον Kerv. Nitro. Oh, 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 και το τελείωσε με double kill με Nitro. Πάρα, πάρα πολύ ωραίο throw. Oh. Και πάνω που ξεκίναγε το plan. Πώς γυρνάνε τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Με το rotation εκεί πέρα. Ξέρεις ότι είναι στο default plan ακριβώς και ξέρεις ότι από τη στιγμή που έχεις ένα Nitro, όλα μπορεί να τελειώσουν. Ωραία. Πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οι Voltrex πήγανε σε ένα round το οποίο το πήγανε όσο πιο αργά γίνεται. Προσπαθήσανε, όπως είπες, με τον Montaigne να τραβήξουν άτομα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τους κοιτάζανε για αρκετή ώρα. Και τη στιγμή που έγιναν τα ραπέλ για να ανέβουν πάνω στην οροφή, ξεκίνησε ο κακός χαμός. Το ένα κύλιπες από το άλλο. Μπήκανε πάρα πολύ ωραία από το garage. Έκαναν ακριβώς αυτό που πρέπει. Κυριολεκτικά ακριβώς αυτό που πρέπει. Μπήκανε, πήρανε το double kill. Ξεκινήσανε να μπαίνουν, αλλά δυστυχώς ο Κέρβ εκεί είχε άλλη απάντηση. Ο Active συγκεκριμένα είναι ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε στο προηγούμενο round. Αν μπορεί με αυτή την τριπλέτα που έκανε να μπορέσει να ξυπνήσει στα επόμενα round και να δείξει ότι δεν χρειάζεται να αποβληθεί με τον Παναθηναϊκό, μπορεί όντως να δώσει στους Voltrex μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και τρομερά αντανακλαστικά, να προσθέσω, έτσι.
Ήταν στροφή 90 μοιρών μέσα σε πλάσματα του δευτερολέπτου. Τρομερό σοτ, τρομερή ανταπόκριση. Θα εστιάσουμε λοιπόν στον παίκτη. Λοιπόν, κλασικά rotation και πάλι κλασικά reinforcements. Να σχολιάσω ότι στο basement από τα defensive champion που λατρεύω να βλέπω είναι μαέστρο. Μαέστρο, ε. Ειδικά όταν υπάρχει μαέστρο, ξέρεις ότι κάποιος θα σου σπάσει τα νεύρα, δεν γίνεται. Για υπάρχει ένα άτομο, αν βλέπω καλά, από πάνω έξω από τα lodge. Ναι. Θα προσπαθήσουν να μπουν kitchen για να ανοίξουν το hatch. Θα πάρει ξέρουν το ότι υπάρχει κάποιος πάνω. Η IQ προσπαθεί να βρει που έχουν gadget, τι gadget έχουν επίσης και μήπως βρει και κάποιον που κοιτάει οι κάμερες. Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Πολύ αργό ράουντ. Στον καράζ, δεν τον έχει δει. Παίρνει πάλι τα ίδια. Γιατί προσπαθώ να είναι, είναι ένα πολύ αργό ράουντ. Είναι αυτό το που είπαμε, ότι οι Voltrex θα πάνε σε ένα πιο αργά ράουντ. Είναι και αυτό που χρειάζεται, γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο map, το οποίο είναι αντικειμενικά heavily defensive site και ειδικά ο δεύτερος όροφος. Αν είναι και αυτός. Gym, έχουν αρχίσει και το αποφεύγουν. Το gym για μένα δεν είναι τόσο defensive, ok, το δεχόμαστε. Έφυγε nade, τίποτα από damage, εντάξει. Είναι αυτό που είπες, Βασίλη, θα διεκδικήσουν κάθε round μέχρι εσχάτων και συν τις άλλες, ωραία θα μπει τώρα εδώ πέρα ο Γνάση μέσα για να πάρει το info. Το όραμα σε σπάει και η κάμερα, κανένα info πλέον για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα situation το οποίο τους βολεύει να παίξουμε το time. 1 και 28 στο ρολόι. Πάλι οι κάμερες, τίποτα. One tap check, απλά παίζει με τις κάμερες, βλέπει τα info και τίποτε άλλο. Περιμένει να δει μήπως κάποιος μπει στο τούνελ, το οποίο από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα. Πολύ σωστό από το sledge, ανοίγει το πάτωμα, προσπαθεί να πάρει info από πάνω και να καθαρίζει το site επίσης από πάνω. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πάμε στο τελευταίο λεπτό του round. Εκεί όπου τώρα πιστεύω, να τόσο, ο one-tap check παίρνει ένα kill, αλλά ο Ρίξιεν είναι εκεί. Ρίξιεν απάντηση, double kill για την ομάδα, είμαστε 5v3. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο, υπάρχουν 45 δευτερόλεπτα, λίγο τα μάτια Γνάση. Ο Ρόντις engage. Γνάση σκοτώνει τον Κρίστο. Αυτό το χάσαμε, αλλά δεν έχει σημασία, ο observer. Οπ, νάτος. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, με το flash εκεί είναι κάτω. Οχο, Κέρβ, συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό. Και τώρα θα πέσουμε τον active. Του, double kill, double kill. Άλλα δύο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει info. Τίποτα από πίκ. Δεν έχει δει. Τώρα τον πολύ είδε. Ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο. Triple kill. Πάει για το plant, 5 δευτερόλεπτα, 4. Σταματάει το πλάνο. Σταματάει. 2-1. Γυρνάει πλάτη. Δεν μπορεί. Τέλος του round. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε με το time μέχρι την τελευταία στιγμή. Δέχτηκε κάποια shots. Τον έκοψε εκείνη τη στιγμή. Τέλος του round. Ο Παναθηναϊκός πήγε σε ένα πολύ αργό tempo παιχνιδιού. Τα σωστά disengage στην κατάλληλη στιγμή. Εκεί όπου οι Voltrex προσπαθήσαν να διεκδικήσουν το frag παραπάνω για να πάνε το παιχνίδι σε 1v1. Πολύ έξυπνη κίνηση από τους defender. Δεν κάτσανε πίσω για να αφήσουν το plant και μετά να προσπαθήσουν να επιτεθούν. Απλά παίξανε με το χρόνο και με τον ήχο. Προσπάθησε να πλαντάρει, άρχισε να τρέχει, έριξε κάποια shot, σταμάτησε το plant στα 3 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Με βάση το communication το οποίο πήρανε από την IQ, τώρα φέρνουν τον νιούτ στο παιχνίδι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Έχουμε μοίρα, Κάστλ, Μελούση, Νιούτ και Γέγκερ. Και από την απέναντι ομάδα έχουμε αντίστοιχα Ιάννα, IQ, Ντόκαμπι, Όσα και Ace. Με αυτό το attacking line-up που βλέπω, κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα έχουμε ένα γρήγορο round. Δεν του συμφέρει, θα έλεγε κάποιος, ότι με μια τόσο ταλαντούχα ομάδα που είναι ο PAO eSports, δεν θα ήταν και η καλύτερη επιλογή να πάει σε αργά rounds, γιατί λογικά θα πει κάποιος ότι τους έχουν στα kills. Αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Φάνηκε ότι ακόμα και αυτό το situation, οι παίκτες της Voltrex προσπαθήσαν να πάρουν το round την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, κλασικά πράγματα, standard reinforcements, δεν είναι κάτι, δεν αλλάζει κάτι έξω από το φυσιολογικό. Και είναι και αυτό που θες. Είναι όταν κάτι δουλεύει σωστά, συνεχίζεις και το κάνεις.
Τα rappel γίνονται. Βλέπουνε ότι υπάρχει rotation στην πόρτα του Junkyard. Βλέπουμε, δεν παίζει κανένας στο gym. Που θεωρητικά πρέπει να έχουν τα rotation μέσα. Υπάρχει ένα άτομο που τον είδε πολύ ο Ρομπέρτ. Ωραίο, έχει κάνει αρκετό damage, θα έλεγα. Ο Κέρβ τρώει πολύ περισσότερο. Έχει μείνει με 20 HP. Στην επιβίωση τώρα ο Κέρβ προσπαθεί να γλιτώσει ή θα λειτουργήσει ως δικό για να μπορέσει να κρατήσει τους αντιπάλους του λίγο πιο μακριά από τα sites. Να λοιπόν, τον drone. Ξέρουν που είναι, ανοίγουν την πόρτα έξω από το cast. Υπάρχουν άτομα, είναι δύο αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο, ένα στην οροφή. Φινάση. Και ένας ο οποίος δεν μπορώ να διακρίνω, η χιμπάνα είναι... Όχι. Κακή, κακή είναι η αυτή, τώρα θα ξαναπέσει άλλη μία. Να το kill του Κέρβο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ low στα HP, καταφέρει και παίρνει ένα kill. Τα λεφτά στον αέρα, αλλά το ρίφρακα το μινάσει. Ντόκαμπι, αν δεν κάνω λάθος, έχει άλλο ένα τηλέφωνο να κάνει. Μινάσει, shoulder picks. Θα το κρατήσουν όσο το δυνατόν γίνεται για πιο αργά. Το timing. 1-26, είναι κλεισμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στον bombsite πρέπει να κουνηθούν από εκεί πέρα ή να μείνουν με crossfire. Αλλάζει πάλι ο Gnasi position. Θεωρητικά πρέπει να αρχίσουν να κουνιούνται. Υπάρχει 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Φλίκι το φιστίκι. Έχουν το πλεονέκτημα γιατί ο Κέρβ είναι αρκετά low σε HP. Τώρα τον είδε πολύ κακό timing αυτό. Το τέπια πέφτει κάτω και ένα. Ωραίο! Το φιστίκι κάνει δουλειά, αλλά ο Κρίστο το ρίχνει στην πλάτη. 2-3, ευκαιρία για τους Βόλτερς να κάνουν το defuser. Να το πει ξανά. Μόνος του ο Κρίστο, απέναντι σε τρεις. Πολύ damage on active. Το μπερστάρι δεν μπορεί να τον ρίξει κάτω όμως. Ξανακάνει. Ωραίο. Το πικ. Ένας κάτω. Είναι down, είναι down, είναι down. Μισή ζωή. Και ένας ο οποίος είναι στα 3/4. Κρατάει το pixel pick. Fine damage. Προσπαθεί να δει. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν γνωρίζει αν είναι down. Πάει τώρα πέφτει κάτω. Και η απάντηση του Gnasi. Να το πρώτο round. Τρίβουν τα χεράκια παίκτες των Voltrex. Καταφέρνουν και κερδίσουν το τρίτο round του παιχνιδιού σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Καθώς τώρα λύσουν και να σπάνε την ψυχολογία και να μην αφήνουν τον Παναθηναϊκό να κάνει μεγάλο σερί. Αυτό είναι που θες, ότι βλέπεις ότι μία ομάδα έχει πάρει 2-0. Έχει αρχίσει, ανεβαίνει το ηθικό. Κάνεις μία νίκη, σπάς το σερί. Και ανεβάζεις το δικό σου mentality. Σωστό. Λοιπόν, δεν βγήκε πολύ ο Μιούτ. Δεν βγήκε νομίζω στο round ο Μιούτ πάρα πολύ. Μιούτ, δεν... να πω την αλήθεια, πιο πολύ πιστεύω ότι ήταν επειδή ξέρανε ότι είχαν πάρει άμα για να μην μπορούν να πάρουν όσο info χρειαζόταν. Και βλέπουμε, Nomad τώρα έρχεται στο map. Έχουμε Shibana, έχουμε Osa, έχουμε Therma και έχουμε και Ying. Από το defensive lineup βλέπουμε Lesion, Solis, Wamai, Smoke και Jaeger. Και είμαστε πίσω στο cast room. Δεν βλέπουμε Bandit. Βέβαια, δεύτερο συνεχόμενο round. Δεύτερο συνεχόμενο round. Βέβαια πιστεύω ότι δεν υπάρχει Bandit γιατί ξέρουν ότι υπάρχει Thatcher. Οπότε και τις μπαταρίες να χρησιμοποιήσεις θα καταστραφούν εύκολα. Θα φας λίγο χρόνο, αλλά ο Smoke είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή. Αντίστροφη μέτρηση για να ξαναμπούμε πάλι σε ρυθμούς μάχης και αυτό γίνεται τώρα. Δύο άτομα στο catwalk. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο line-up που είχε γίνει και στον πρώτο γύρο. Δύο άτομα catwalk, ένα άτομο στο cast, ένα άτομο στον πρώτο όροφο. Ο Άναθαν είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει πάρει kill από την ομάδα των Voltrex, ενώ ο top fragger της ομάδας είναι ο active με 6. 6-1. Είναι αυτό που μου αρέσει να ξέρεις στο Rainbow Six, ότι δεν χρειάζεται να μπορείς να κάνεις αρκετά frag για να κερδίσεις το παιχνίδι. Είναι καθαρά mentality game. Είναι ένα ξεκάθαρο παιχνίδι 5v5, το οποίο ναι μεν tactical, αλλά και το support κάθε παίκτη μετράει πάρα πολύ. Το πώς θα χειριστεί τον χαρακτήρα του, το πώς θα δώσει τα info, γιατί και το μισό παιχνίδι info ο είναι. Ο Ρίξιεν φεύγει από το Gnasi. Πολύ γρήγορα, ε. Και χωρίς να έχει φάει και damage. Πάρα πολύ καλό αυτό για την ομάδα. Ο Κρίστο έχει φάει, εντάξει, μηδαμινό ποσό θα έλεγε κανένας. Αλλά σε ανάλογα την περίσταση μπορεί να είναι και πολλά. Ο Φιστίκης πριν έκανε τρομερή ζημιά. Πήρε double kill σε ένα round, το οποίο έδωσε τρομερή μεγάλη πνοή τουλάχιστον. Ο Άναθαν πέφτει από τον Φράξ και ένα ακόμα. Oh, το ένα kill μετά το άλλο.
πολύ γρήγορο round. Όντως, ναι. Κρατάει το pick στα registers. Και να πηγαίνουμε στο 3v3. Τώρα, Βασίλη, πάει να πει ότι... ωραίο pick, ωραίο pick. Έπεσε. Εντάξει. Ελήξει συναγερμού. Αυτό μπορεί να ήταν κατά λάθος, αλλά πιστεύω ότι τον βοήθησε πάρα μα πάρα. Όντως, ναι. Υπήρχε παίκτης κάτω, τον έριξε. Ο Active πηγαίνει αργά, αργά. Ο Frags τον περίμενε εκεί. Και όπως λέγαμε, ο Frags με τα Frags του. Ο Frags είναι on fire. Και έχει μείνει ο Gnassi εναντίον 2. Η όσα με περίπου στο μισό HP. Frags και Kerv με γεμάτο HP. 6-2 Kerv, 4-1 ο Frags. Κοίτα πόσο αμήχανε είναι η στιγμή τώρα που θέλει να πάρει το pick με τον Gnassi. Ξέρει ότι υπάρχει κάποιος που θα τον πικάρει, δεν ξέρει αν υπάρχει κάποιος στα registers. Είναι κάτω από τις σκάλες, πολύ ωραίο. Γυρνάει, δεν έχετε απίστευτο. Κυριολεκτικά δεν φαίνεται η το ζωή. Το HP του, είναι με ένα HP. Πολύ δύσκολη κατάσταση, 35 δευτερόλεπτα. Δεν γυρνάει κάποιος έτσι, θα έλεγε ότι είναι round για την μπλε ομάδα. Τον είδε, πολύ ωραία. Κανένα από τα wallbanks δεν πετυχαίνουν τον Gnassi. Πρέπει να το βγάλει. Και είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβούνε. Είσαι με ένα HP, πατάς το Goomine και λες τώρα πρέπει να βγει. Ή πρέπει να, να βγει. Κάνω μια δεν κίνηση γίνεται. Για να τους σκοτώσω και τους δυο, που δεν γίνεται πρακτικά. Δεν γίνεται. 3-1. 3-1, πηγαίνουμε πάλι Church και Arsenal Room. Vigil έρχεται στο παιχνίδι. Σόλις, το οποίο χρειάζεται για όλα τα defensive line-up. Δεν υπάρχει gadget που να μην μπορείς να καταστρέψεις. Θα δούμε Valkyrie επιτέλους που σε εκείνη τη σεζόν, Βασίλη, αν θυμάσαι καλά, ήταν πέρμα μπαν. Όλοι την βγάζανε εκτός παιχνιδιού. Και τώρα η Valkyrie, ένα άκρος aggressive τύπου χαρακτήρας. Σίγουρα, και δεν βλέπω να υπάρχει και IQ. Οπότε σε πολύ ωραία σημεία, τα Valkyrie Cams μπορεί να είναι σίγουρα 100% να έχουν αντίκτυπο στο παιχνίδι. Εδώ τα ντρονάκια έχουν φύγει ήδη. Πολύ αγαπημένο σημείο αυτό, στη σειρά για κάτω. Για να δούμε. Ωραίο. Ωραία κάμερα. Αρέσει πάρα, πάρα πολύ αυτή η κάμερα. Δεν ανήκει στα default placements, αλλά είναι εύκολο να τη δεις αν ξέρεις ότι υπάρχει βάλει. Πρέπει να το ξέρεις, γιατί δια γυμνού οφθαλμού δεν κάνει και πάμε η κάμερα. Ξεκινάμε. Ο Άναθαν είναι πάλι με την ασπίδα του, ως Mondain. Και η Nomad με το AK. Ωραία επιλογή όπλο. Πιο αργό σε σχέση με το ARX, αλλά σίγουρα από τα πιο δυνατά. Gnassi. Το drone παίρνει πάρα πολύ info για τον Φιστίκη. Και αυτή τη φορά έχουμε bridge από το Construction. Δεν υπάρχει κάτι για να σταματήσει το bridge εκεί. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει... Όχι, είναι ο Kerv με το smoke εκεί πέρα και ετοιμάζεται. Μαζικό push λογικά θα γίνει εδώ πέρα από την πλευρά των Voltrex. Θα μπει πρώτος, θα προσπάθει να πάρει το info. Και αν το παίξουμε σωστά, ο Ace θα είναι από πίσω για να τελειώσει οτιδήποτε ξεκινήσει ο Montain. Φεύγει το drone. Τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα bomb sites, δεν φεύγει. Πολύ ωραία θέση από το Vigil. Τρομερή θέση από το Vigil. Το συγκεκριμένο σημείο στο logistic, έτσι και ανοίξει από πάνω και δεν το δούνε, δεν σε έχουν ντρονάρει. Δεν υπάρχει ούτε μία στα εκατομμύριο να μπει από εκείνο το hatch. Δύσκολα κοιτάει κάποιο πάνω, θα μου πει ανάλογα και το league και την εμπειρία. Τώρα βέβαια ο Ρίξεν έχουν πάρει το info ότι είναι στον πάνω όροφο. Το θέμα είναι, θα χαλάσουν χρόνο για να πάνε για το Vigil. Ή ξέροντας ότι κάποιος είναι στο δεύτερο, θα πάρουν το advantage για να μπουν 5v4. Χρόνος υπάρχει πλέον, στα 20, στο 20 δευτερόλεπτα. Ξεκινάμε, μπαίνουμε Logi. Από πάνω ξεκινάμε. Και θυμάσαι που είπα ότι δεν υπάρχει IQ. Τελικά έχουν πικάρει και IQ. Ναι. Οπότε τα Valkyrie comes, εάν... Δει που είναι. Ξεκινάμε. Ο Ρίξιεν με το Gnassi το kill. Ρίξιεν με το double kill. Και ένα ακόμα. Ω, oh, και τον active. Απάντηση. Βιάστηκες. Ναι. 4-3. Παίζεται το round. Πάνω από κεντρικές σκάλες.
Βλέπουμε τα ping, έχουν το info. Oh. Ανοίγει ο Ace. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εκεί. 35 δευτερόλεπτα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να λήξει τώρα ο Active. Δεν πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι prone. Τύπα 4-2 ο Κέρβα που ήταν αλληλότης ο Frax μόνο στο απέναντι σε 4 άτομα. Θα τον περστάρει και ο One Tap Hack. Ένα ακόμα kill headshot πάνω στον Active. Λατρεύω, συγγνώμη, λατρεύω τον Dark Zero skin. Από τα αγαπημένα μου. Άλλος Below Zero από εδώ. Λατρεύω το ένα, λατρεύω και το άλλο. Συγγνώμη, αλλά το λατρεύω. Τρομερή λατρεία. 4-1. Ένα απλό 2-0 σερί. Πάλι μέχρι το επόμενο που μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω. Gym και bedroom αυτή τη φορά. Thermite. Έρχεται και ο Thermite. Έρχεται στο παιχνίδι. Thatcher, Dokkaebi, Hibana για δεύτερη επιλογή για πιο μικρά bridge. Ο Thermite κυριολεκτικά, για όσους δεν ξέρουν, θα ξεκινήσει το bridge και απλά μόνο που δεν ανατινάζει το map. Εντάξει, είναι μια... Πώς να το πω, για καινούριους παίκτες.
Caster's Death του Gameathlon. Gameathlon 10 χρόνια, powered by Γερμανός. Δεύτερο παιχνίδι στον τελικό του Rainbow Six Siege, Βασίλη. Αυτή τη φορά, τι έχουμε? Ένα λεπτάκι για να φτιάξω λίγο τις ρύθμιση. Δεν έχουν πει τι θα κάνουν, ή Oregon. Ξεκινήσουμε με Oregon. Oregon, σήμερα το δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 8-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο λίγο πολύ τα ξέραμε τα πράγματα, ότι είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορί για πολλούς, ότι οι Voltex πρέπει να κυνηγήσουν για να βγουν από πάνω, από ότι μια ομάδα είναι ήδη μια φορά πρωταθλήτρια στο Gameathlon και πάει για το δεύτερο συνεχόμενο. Τι κρατάς από το πρώτο παιχνίδι? Κρατάω το map. Θέλω να δω και ένα δεύτερο map. Δεν σου κάνει καθόλου εντύπωση, για παράδειγμα, το γρήγορο tempo το οποίο ήθελε να υιοθετήσει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο half? Αυτό πήγα να το παρατηρώ. Δύο πολύ διαφορετικά playstyle. Ωραία. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Και τα δύο οργανωμένα και τα δύο textbook playstyle και τα δύο με τα screams τους, αλλά πολύ διαφορετικά. Και πιστεύω ότι στο Oregon θα έχουμε διαφορά μεγάλη. Είναι λίγο πιο ανοιχτό σαν map γενικά. Με αποστάσεις, οποίες από όσο θυμάμαι και εγώ, βοηθάνε. Αλλά μέσα είναι το ζουμί της υπόδης, μέσα στο κτίριο το τι γίνεται. Και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο map. Attacker side λοιπόν ξεκινάνε πάλι, για ακόμα μια φορά, περίεργο. Για να δούμε μπαν. Η Voltrex, ναι. Όπιγα κουβά πριν. Για να σε δω. Έχει γίνει λάθος στο map, λες? Όχι. Από ό,τι βλέπετε, όχι. Ήταν εγώ μπακ της. Α, εντάξει, εντάξει. Πρέπει να έδειξε κάτι διαφορετικό. Οκ, γιατί μπερδεύτηκα λίγο. Η Νουκ είναι. Όχι, Νουκ. Νουκ. Με συγχωρείτε. Άμα είναι να το πούμε σωστά, να το πούμε σωστά. Όχι επειδή λέει με όμικρον. Με συγχωρείτε, φίλε. Νουκ, έτσι. Δεν είναι όμικρον, είναι... Είναι αυτό το δανικό, το σουηδικό. Δανικό, εδώ στο πίσω. Δεν είναι δανέζικο. Και πάλι το χιούμορ μου δεν το γλιτώνεις. Εντάξει. Ποιο? Το. Αυτό. Τζάκαλ. Τζάκαλ, λοιπόν, δεύτερη μπαν επιλογή. Oregon, πολύ πιο εύκολο για να κάνεις roam. Πολύ περισσότεροι παίζουν με roamers, οπότε το μπανάρισμα του Jackal είναι λίγο πιο viable. Βέβαια, το μπανάραν οι attacker. Οι Voltex πάνε λοιπόν και στη μοίρα. Δεύτερο μπαν που κάνουν αυτή τη στιγμή και τελευταίο μπαν έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λογικά θα πάει σε Kite να διώξει τον Kite για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι από τον τελικό. Θα πω έλα. Ήρθα. Καλώς τον. Για να δούμε. 3, 2, 1 και είχα άδικο. Για να δούμε. Κέρδισα. Είναι ένα από τα common picks από ό,τι φαίνεται. Bans βασικά στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι ίδιο με το προηγούμενο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, να τα ξαναδώ. Συγγνώμη. Ήταν τζάκα. Όχι, δεν είχαμε τον Bans. Ναι, όντως. Λοιπόν. Οι Voltrex πάνε στο attacker side, ο Pau Esports πηγαίνει στο defender side. Αγαπημένοι σόλες, αγαπημένοι σόλες με το P90. Και πλέον έχουμε άζαμε. Στο προηγούμενο... Δεν την είχαμε. Δεν είχαμε άζαμε. Ισχύει. Thatcher, Doka, Bichy, Banna, δύο που δεν τα προλάβα. Δεν τα προλάβω τώρα. Υπάρχει πάλι... Doka, το παιχνίδι, το πήραν και πριν οι attackers. Τώρα να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι, καθώς η ομάδα των Voltex είναι στα σχοινιά και πρέπει κάτι να κάνουν για να μην χάσουν τη σειρά με 2-0. Η σειρά είναι best of 3, για όσο το καταλάβανε. Ναι. Κάνε τα μαθηματικά, δεν ήμουν καλός. Πάμε λίγο να δούμε που θεωρητικά πάλι έχουμε τα textbook. Έχουμε κλείσει... Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο αναμενόμενο να πιστεύουμε ότι ο Pau Esports θα έχει ίσως λίγο παραπάνω πλάνα, περισσότερα πλάνα από τη ομάδα των Voltrex. Δεν έχουμε κάνει reinforce. Όχι, έχει γίνει reinforce, απλά το βλέπω έτσι. Απλά το βλέπεις έτσι γιατί έχει γίνει ένα μπαγκάκι έτσι μικρό. Λοιπόν, ο Frags... Frags, spawn pick. Ξεκινάει με το δεξί.
Spawn pick. Διεκδικεί και ένα ακόμα. Ω, δεύτερο. Double kill με spawn pick. Πολύ κίνηση. Πολύ γρήγορα το 5v3. Δεν θα ήθελες να το δεις αυτό. Όχι, φυσικά. Να ξεκινάς το δεύτερο map, το οποίο είσαι ήδη στα σχοινιά και να πρέπει να κάνεις κάτι για να μην δείξεις πιεσμένος. Αυτό το 5v3 είναι το χειρότερο. Και αυτή τη στιγμή έχει χαθεί και ο Thatcher και ο Ace. Το μόνο που υπάρχει σε Heartbreach είναι Hibana. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το round τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Πιστεύω υπάρχει χρόνος ακόμα. Πολύ ωραίο το pick του Kerb εκεί πέρα. Ισόλυθηκε για gadget, παρατηρεί ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και τρονάρουνε. Αυτό το black eyes μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης... Εντάξει, το θέμα ξέρεις ποιο είναι ρε Βασίλη στο συγκεκριμένο situation, ότι είναι ένα 5v3. Ωχ, πες μου ότι πάλι τον είδε. Frags. Κάτι frags. Δεν μου αρέσει με το frags εδώ. Θα πάρει ο Χαμ. Ο Κρίστο φέγει από τον φιστίκι. Θέλω το πίσω ολόκληρο. Φλίκι φιστίκι. Φλίκι φιστίκι. Φλίκι φιστίκι. Πολύ low HP, αλλά και πάλι μία Nomad είναι και τα χρήσιμα. Ναι, εντάξει. Τρίσταν. Θέλει να σώσει λίγο το situation, γιατί όταν ξεκινάς με 5v3 από τα πρώτα δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να σώσει στην πορεία. Ο Frags έχει τα χειροκρότημα μας, προσπαθούν. Πες μου ότι αυτό ήταν από το παράθυρο πάλι. Είναι πολύ low ο Frags. Στην πλάτη του τώρα. Ο Κέρβ, τι κάνει ο Φλίκι Φιστίκι. Για ένα ακόμα kill βγαίνει ο Κέρβ και τον σώζει. Κι όμως ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Γιατί μπορεί να ήταν με ένα HP, πήρε ένα άνθρωπο μαζί. Κέρβ. Και το revive. Τον διαβάζει εκπληκτικά. Το kill του Κέρβ και έχει μείνει ο Γνάση εναντίον τριών ανθρώπων. Κέρβ, Frags και one tap check. Δεν έχει HP ο Frags. Τα shoulder picks τα οποία δεν οδηγούν κάπου προς το παρόν. Ωραία αυτή η flash. Full blind. Για λίγο όμως ο Γνάση. Πιστεύω ότι προσπάθησε. Παίζουνε πολύ έξυπνα. Δεν κάνουνε repicks τίποτα. Πάρα πολύ έξυπνα. Ωραίο το πρώτο. 2 βένα. 10 δευτερόλεπτα. Ξαναβγες. Όχι, στα 5. Δεν έχει time. Ωραίο, ένα. Εδώ είναι η ευκαιρία του στην πλάτη του. Γυρνάει, όχι. Πάρα πολύ κοντινό round. Ο One Tap Heck έσωσε, γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από κάζο στο συγκεκριμένο round. Νομίζαμε όλοι ότι δεν πρόκειται να ξαναπικάρουν, ε. Κι όμως, 5 δευτερόλεπτα πιστεύω ακόμα θα ήταν αρκετά. 1-0. Είδες τι σου είπα για το map. Όντως, ναι. Κι όμως, ενώ ξεκινήσανε με το μειονέκτημα 5 εναντίον 3, κατάφερε και έγινε 1-1 στο τέλος. Ας πάρουμε μια ανάσα, από την αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Μα τα δύο πρώτα kills τα οποία πήρε ο Frags, τα δύο spawn kills θα τα πούμε, γιατί δεν μπορέσανε καν να... Ήτανε spawn. Θέλω να δω. Να πάει base. Reinforcement. Δεν άρεσε ότι θα έχουμε spawn pick. Κι όμως εγώ δεν το κοντά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα έχουμε. Γιατί το κάνεις μια φορά, okay. Τη δεύτερη θα το περιμένουμε. Ναι, εντάξει. Για να δούμε λίγο. Εντάξει, Σόλις ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει. Ψάχνει για τα drone, προσπαθεί να καταστρέψει όσο περισσότερα gadget μπορεί πριν το start round. Και έχουν μείνει με 3, έχουν βρει 2 drone. Δεν βρίσκει κάτι άλλο. Θεωρητικά θα μείνει στο rotate Σόλις. Η αντίστροφη μέτρηση για το round έχει ξεκινήσει κανονικά. Όχι. Ο Frags πάλι κάτι ψάχνει. Ψάχνει να βρει κάποιον off-guard. Είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτόν του παίχτη να προσπαθεί να κάνει τη ζημιά όμως, μέσα από αυτό όμως, το παράθυρο. Να δούμε. Όχι, το ξέρει πάλι. Ήταν πολύ κοντινό. Δεν ξέρω ότι ο ένας ήταν εκεί. Και αντίστοιχα και ο άλλος. Ο Frags ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Το κόλπις δεν ούψ. Χαλασμένο κινητό. Πήγαινε πάρε Samsung. Το kill του Frags. Ένα ακόμα. Πάλι από τους ανοίγει το χώρο των Frags.
έχουν ξεκινήσει, προσπαθούν να μπουν Frags από το tower. Για ένα ακόμα. Πολύ ωραίο kill. Πάλι double entry στην αρχή του παιχνιδιού και σπάει και τον τοίχο. Ο Kerv κρατάει το boiler και τα bloosters. Πώς να γυρίσεις αυτό το round πάλι. Πάλι πρέπει να κάνουν την υπέρβαση. Κι όμως, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ο Kerv τι κάνει, κάτι θέλει να τους πει. Ελάτε να τα πάρετε, ελάτε. Το kill και βαράει. Two bot players on one tap check. Frags. Εντάξει, είναι on fire ο συγκεκριμένος τώρα. Έχει 4 kills σε 2 rounds. Είναι πολύ ωραίο που είχε το κατάλληλο. Πλάτη εδώ, knock. Και έλα. Νομίζω δεν ξέρει ότι τον έχει νοκάρει. Οπότε προλαβαίνουμε και το revive. Πώς ακόμα, ο 4-2. Η υπάρχει απάντηση. Απάντηση. Ο Άναθαν πρέπει να σηκώσει τον bot. Και αυτό κάνει τώρα. Τον σήκωσε, ωραία. Ας πάρει κανένα info τώρα. Ο Kerv κρατάει το corridor, ξέρει ότι θα έρθουν από εκεί. Θα κρατήσει το pick. Pixel pick, ναι. Pixel pick. Bot player πολύ χαμηλό. Ανεβαίνει πάλι από τις σκάλες. Θεωρητικά θα πάμε για reposition. 35 δευτερόλεπτα, υπάρχει λίγος χρόνος, οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να πιέσουν. Πρέπει να γίνει ένα γρήγορο kill και από εκεί πέρα... Να, ο κλόνος. Ξεκινάει λοιπόν ο κλόνος να πάρει το info. Ο Άναθαν έπεσε. Και έχει μείνει 1v3. Πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Δύσκολο. Grenade, θα κάνει connect. Όχι. Με το πιστόλι. Δεν ήθελε κάτι άλλο. Αυτό. Ήτανε, εκείνη τη στιγμή ήταν ή θα πάρω το kill ή θα πεθάνω από την grenade. Κοίτανε, στο 2-0 αυτή τη στιγμή αντικατοπτρίζει την εικόνα του Παναθηναϊκού μέσα στο χάρτη. Με τον Frags να μην καταλαβαίνει από αντιπάλους, δηλαδή το ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες φορές, δύο kills εκτός του κτηρίου, νομίζω δείχνει τις διαθέσεις του. Χάρη κατσάμπα, όλα καλά. Ήταν μαέστρο, αλλά... Νομίζω έκανες έτσι επειδή πήρε δύο φορές double kill. Όχι, είδα μαέστρο, ενθουσιάστηκε. Ναι, αγχώθηκα λίγο. Κάστλ. Ναι. Να λέω ότι πολύ πως μιλούμε. Κάστλ, Άζαμ, Νιούτ, Γέγκερ, Ουάμαϊ. Και αν είδα καλά είμαστε... Συγγνώμη. Ναι. Κίτσεν. Και από ό,τι φαίνεται θα παίξουν πάρα πολύ aggressive. Νομίζω ότι πλέον οι παίχτες του Παναθηναϊκού έχουν ελευθερωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί μου δείχνετε όλα αυτά τα black eyes. Aggressive line-up. Όντως, ναι. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να έχει τόσο πολύ με defensive. Okay, κάποια είναι βάση textbook, κάνουμε ακριβώς κάποια πράγματα όπως λένε όλα. Λες να πάμε σε ένα γρήγορο round μετά από βασικά που δεν έχουμε δει καθόλου. Θεωρώ ότι αυτό το round στα 45 δευτερόλεπτα θα έχει λήξει. Είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα. Τι λες. 45 δευτερά εννοώ να έχουν μείνει. Να το, αυτό που είπες. Ο Frags είναι κλεισμένος από 3 άτομα. Είναι το πρώτο κύμα άμυνας. Πάρ' την κρεμμύτα. Έχει και συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχει... Frags, κοίτα πόσο damage τους περνάει, είναι απίστευτο. Είναι το πρώτο κύμα άμυνας και δεν μπορούν να τον ρίξουνε. Disengage. Εκεί χρειάζεσαι grenade. Απίστευτο. Εκεί δυστυχώς χρειάζεσαι grenade, Άζαμε. Ή μιας, επίσης. Βασίλη, ο Frags είναι ένα beast, ο Κρίστο παίρνει το kill. Εντάξει τώρα, είναι απίστευτο. Και συνεχίζει. Έχουν μπει από small tower. Έχουν μπει από small tower. Ο Κρίστο on fire πάνω στον Φλίκι Πιστίκι. Ένα ακόμα kill όμως από τον bot player. 4v3. Bot player είναι μισά HP. Πρέπει να επιβιώσει στο round. Είναι εκτός του κτηρίου. Γνάση. Oh, grenade. Triple kill. Ή όπως λένε κάποιοι, έπιασε Pokémon. Φράγκς ακριβώς. Όπως είναι ο Δρόγος σήμερα, αντιμένος Ας Κέτσαμ. 3-0 ο Κρίστο
Παίρνει ένα ακόμα kill στη συλλογή του. Γρήγορο, πολύ γρήγορο round. Δεν νομίζω. Οι Voltrex πρέπει να βρουν κάτι ώστε να έχουν μια αντίδραση που δεν την έχουν αυτή τη στιγμή. Το λάθος για τη δικιά μου τη γνώμη ήταν η πίεση στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά και πάλι σου είπα ότι η ομάδα του ΠΑΟ είναι μια πάρα πολύ aggressive ομάδα. Έπεσες έξω κάτι δευτερόλεπτα όσον αφορά για το τέλος του round. Ήταν όντως ένα γρήγορο round. Είναι αυτό που σου έλεγα. Είναι μια πολύ aggressive ομάδα και μια textbook ομάδα. Η aggressive ομάδα ειδικά σε αυτό το map, σε αυτά τα site, σε αυτό το defensive lineup μπορεί να κάνει παπάδες. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν είσαι aggressive, όταν δεν έχεις το πλάνο στο βιβλιαράκι ώστε να το βγάλεις εις πέρας, η ομάδα που έχει όλα τα πλάνα πάνω της μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και ένα πολύ aggressive playstyle, να είναι efficient, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι αποτελεσματικό σε ένα παιχνίδι και ξέρει να παίζει και άμυνα. One tap here με Valkyrie, θέλω να δω πού θα μπουν οι κάμερες. Έχει χρησιμοποιηθεί ήδη μία, όπως δεν είδαμε πού, αλλά θα μάθουμε στην πορεία του round. Θα είναι textbook placements. Έσπασε την τουλάβα για να βάλει την κάμερα. Καλό. Ποιος θα κοιτάξει, λέει, τη ρογμή πάνω στην τουλάβα. Περισσότεροι όντως δεν θα το κοιτάξουν. Δεν έχουν ανοίξει rotation. Οπα. Μόλις έχουν ανοίξει το rotation. Αυτό ήταν ένα τριποντάκι μέσα από ένα παραθυράκι, μια nade. Και η τρίτη κάμερα, okay, δεν είναι. Αυτή τη φορά με ας. As, IQ, Thatcher, Ace και Ian. Μάλλον βλέπουμε ένα γρήγορο round από την αντίθετη πλευρά αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσει... Όχι. Απλά θα βάλουν την Claymore για να αποφύγουν. Πρέπει να μπουν οι παίκτες των Voltrex Vasily να πάρουν ένα entry, το οποίο δεν το έχουν κάνει από την αρχή του παιχνιδιού. Έχουν χάσει τρία συνεχόμενα rounds χωρίς να πάρουν entry. Αν δεν ξεκινήσουν με πλεονέκτημα το στο round... Το kill από το Frags! Πάλι το ίδιο. Είναι πάλι το ίδιο, είναι... Γρήγορο reposition, ο Kerv πολύ, μα πάρα πολύ χαμηλό σε HP. Το ρίξε το ίδιο. Πολύ low ο Kerv, επιβιώνει. Γεια σας, άλλο ένα charge. Ωραία εδώ, ο bot περιμένει. Θα ανοίξουν και τον άλλο τείχο. Το timing και είναι από το παράθυρο. Ωραίο kill από τον bot player. Πολύ σημαντικό το 4v4. Για ένα ακόμα δέχονται πολύ damage. Κοίτα πόσο HP δεν έχουν. Έχουν πολύ λίγα HP ομάδες. Γρήγορο. Πέφτει ο active. Δύο παίκτες από την πλέον ομάδα με πολύ χαμηλή ζωή. Ωχο, Κρίστο τον χόλταρε. 4v2. Πρέπει να κάνουν την ανατροπή εδώ πέρα. Οι Voltrex για να έχουν την επιλογή. Ωραίο ο Άναθαν. Θέλει και ένα ακόμα για τον double. Τον είδε. Ίσα ίσα. Double kill τον Άναθαν. Θέλει και ένα ακόμα για τον τρίτο. Άναθαν τον περιστάρει. Υπάρχει το kill του one tap check πάνω στον Γκνάση. Και μόνο του Άναθαν είναι στα μισά HP. Βαράει τον τοίχο. 45 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ξαναβαράει. Περιστάρει. Δεν βρίσκει κανέναν όμω. One tap check και Κρίστο. Τον έχουν κυκλωμένο και τον κάνουν red ping και τον αγχώνει ακόμα περισσότερο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε αυτά τα σημεία, ειδικά όταν τρως red ping, όσο να είναι, αγχώνεσαι. Είναι όμως πάλι το ίδιο, Βασίλη. Το 4-0 προηγείται πάλι από ένα entry του Frags. Δηλαδή δεν σταματάει εκεί το πράγμα. Και όταν καταφέρουν και το κάνουν 4v4 και εκεί λες ότι να λοιπόν που το παιχνίδι ξαναπαίνει μια άγρια τροπή, πάλι υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος λέγεται είτε Ρίξιεν είτε ο Κέρευ, ο οποίος έμεινε με ένα HP και πέρασε ένα solo damage στους αντιπάλους του. Είναι win-win για την ομάδα του ΠΑΟ αυτό το συγκεκριμένο situation. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή Frags με 5 assist. Κρίστο και 7 kill και 5 assist. Frags και Κρίστο, top fragger της αυτό ομάδας, σημαίνει 7, ότι 3, 9, 1. 4 και 3, 7, 9, 11. Έχει συμμετοχή σε 12 kills της ομάδας του, ενώ όλοι οι Voltrex έχουν 11. Χάος. Είναι. Το χάος. Είναι δυνατό πολύ. Είναι πολύ δυνατό. Για να δούμε. Κοιτάνε, εντάξει, όχι. Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι κοιτάγαμε άλλο παράθυρο και κοιτάγαμε πάλι για όχι, όχι. Αλλά πάμε για τον drone, το οποίο ξέρει ότι είναι εκεί.
δεν θα απομειωθεί το drone από εκεί, αλλά σε 5 δευτερόλεπτα θα χαθεί ένα drone. Κι όμως... Λοιπόν... Έχουμε φτάσει στα μισά του παιχνιδιού. Magnet... Okay. Έξυπνο placement, πολύ έξυπνο placement. Άμα ή κάτω, ο Ρίξιν παίζει στο lobby του ντρονάρα να ξέρουν που είναι. Vigil στο Sour. Ο Γκέγκερ παίζει πάνω στο δεύτερο δόχο στο τρόφι. Και Rear Scales κοντά στο Tower παίζει ο Κέρ. Αν γίνει ένα υποθετικό 5-0 εδώ, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Ο Κίλα, τον Κρίστο. Κρίστο πάλι, headshot πάνω στον Active. Πολύ ωραίο πιξελβίκ, το Diamond στο Frags, ξέρουν ότι είναι πάνω. Γνάση, παίρνει τα info. Tower. Τώρα όμως τελείωσε το info, δεν υπάρχει πλέον. Η Ζωφία προσπαθεί να μπει από Tower, να πάρουν το control σιγά σιγά. Θα ντρονάρουν, θα βρουν που είναι. Φεύγει λοιπόν ένα ακόμα drone. Reverse rappel για να πάρει ακούσανε το pick. Ακούσανε την impact από κάτω και είναι σίγουρο ότι κάτι θα τους έκανε. Φύγαν μέσα. Για να δούμε εδώ. Ένα info θέλει. Ο Frags 4v4. Ο Humble κέρδη δηλαδή, πέφτει. Το κύλα το bot player από ό,τι φαίνεται στις σκάλες. Warden είναι εκτός. Εδώ νομίζω ότι θα γίνει χαμός ο Κέρβ. Χολντάρει τη σκάλα. Περάσανε. Όχι, τον έχει ακούσει να κάνει και reload. Κέρβ. Αμάν αυτή η Νέη. Πολύ damage από την Impact. Και έχει άλλη μία. Έχει άλλη μία όντως. Έχει χολντάρει όμως σε ένα σημείο του οποίου τον κοιτάζουν από δύο πλευρές. Κρίστο. Αμάν. Το σκέφτηκες λίγο, ε. Το σκέφτηκα. Ρίξιεν το kill. Πάνω στον Αθάνα. Και βλέπουμε ότι είμαστε στα 55 δευτερόλεπτα και δεν έχει προχωρήσει το attack μέσα στο site. Τίποτα. Απλά περιμένουν το λάθος το οποίο μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά το 3v3 δεν τους βολεύει. Πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω. Φλικιστήκη. Γίνονται αυτά δυστυχώς. 2v1, ο Φιστίκης σκότωσε τον teammate του κατά λάθος. Double kill, ερωτηματικό triple kill. Ναι, και το παραπάνω kill του teammate δεν μας ενδιαφέρει, είναι kill. Δεν αλλάζει αυτό. Για να δούμε το pick. 1v1. 1v1, 20 δευτερόλεπτα. Απλά πρέπει να το πατήσει. Ο Smoke δεν έχει άλλα toxic canister, είναι τα τελευταία, 13 δεύτερα. Είναι από την έξω μεριά, μπορεί να πλαντάρει. Όχι, μπαίνει μέσα. Το diffuser είναι απ' έξω. Κλείψα την ασπίδα. Να το kill! Κι όμως το kill! Επιτέλους. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Θεωρείται ace. Ερωτηματικό. Το μετράμε ως ace, εγώ το μετρούσα. Και ας ήταν και TK. Και ένα teammate. Ας ήταν και TK, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, καθόλου. Πέρα το χαβαλέ, λάθη. Γίνονται ειδικά σε τέτοια αγχωτικά σενάρια, έτσι. 4-1. Ίσως και να είναι το round που χρειαζόντουσαν. Ένα, πάρουν και λίγο τα πάνω τους. Στο ίδιο σημείο, βέβαια, στο προηγούμενο παιχνίδι χάνανε 3-1. Ναι, νομίζω 3-1. Πήγε 4-1, 4-2. Το πήγε 4-1, 4-2. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα εκεί. Τώρα πρέπει να κάνουν το 2-2 εδώ. Δεν το έχουν ξανακάνει στο παιχνίδι. Για να δούμε. Έχουμε πάει πάλι basement. Το καλύτερο σημείο έκανε να ασφαλίσει. Αν σου έλεγα πριν το παιχνίδι ότι με βάση αυτό το σκορ το οποίο βλέπουμε τώρα 4-1 υπάρχει ένα σενάριο ανατροπής, θα το πίστευες. Όχι. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να το πιστέψεις. Όταν αλλάξουν θα έχουμε... Πρέπει να γίνει 4-2 όμως, ρε Βασίλη, δεν γίνεται αλλιώς. Το 4-2 πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει 4-2... Είναι ένα round που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι η μισή ανατροπή. Είναι το πρώτο βήμα για τα περισσότερα. Για να δούμε, έχουμε ξεκινήσει. Θέλω να δω το entry που θα γίνει από το Φιστίκι.
Ξεκινάμε λοιπόν. Να παίρνουμε τα info με τον Φιστίκη να ανεβαίνει στον πρώτο όροφο. Φράξ. 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 Κακό spray down. Δεν μπαίνει πολύ το kill. Πολύ damage η Ζωφία. Η ερώτηση είναι η Ζωφία θα το πικάρει εκεί. Η Ζωφία πρέπει να επιβιώσει. Έχουν το πλεονέκτημα γιατί είναι δύο άτομα. Το θέμα είναι ότι γίνει πολύ ζημιά στη Ζωφία. Περνάνε damage. Ο bot holdάρει μία τρυπούλα από την πόρτα. Ο Χριστό τους ακούει, ξέρει από πού έρχονται. Το κουμάιν. Τίποτα. Θα τον ωραίο για έτσι ένα kill cam να το δούμε στο τέλος. Ξέρουνε που είναι, τον έχουν δει. Εάν πουσάρουνε δύο άτομα... Τώρα τον πουσάρουν, να το entry. Η flash δεν ήταν και τόσο καλή. Ο Φιστίκης βαράει λίγο μέσα από τον τοίχο. 7-4. Ναι. Γνάση, ο active είναι μισά HP, πέφτει όλο και περισσότερο. Πέφτει και ο Άναθαν, ο bot player ήταν knock. Γίνεται χαμός, καθώς τα kills πέφτουν βροχή. 4-4. Ω, Κρίστο. Triple kill του Κρίστο. Triple kill. Δύο μένουνε. Με τον Γνάση το παίρνουμε. 13 kill. Αλόκοτος αριθμός, 14ο. What? Για το Ace, όχι, έβαλε με χέρι. Και το Ace έγινε deny από το Γνάση. Πολύ ωραίο deny. 45 δευτερόλεπτα. Πιέζει πολύ ο χρόνος, ειδικά σε κατάσταση 3-1. Δεν υπάρχει από τις σκάλες, το πικάρουν από το corridor. Θα το δει. Γνάση, oh, πολύ damage. Έζησε. Θα είναι στις σκάλες, πολύ ωραίο. Απέφυγε τον damage. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολο. Πολύ χαμηλό HP. Αλλά ξέρουμε ότι... Τέλος του half. Τον κατέμιασα. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω και πάρα πολλά πράγματα. Στο 5-1 πλέον. Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει τις βάσεις για το πρωτάθλημα. Switch. Στο attacker side πλέον οι πράσινοι. Οι Voltrex πρέπει να κάνουν ένα θαύμα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της διοργάνωσης, να γυρίσουν από ένα απόλυτο σχεδόν half. Δύσκολο. Από πλευράς Παναθηναϊκού, φυσικά. 5-1, από ό,τι έχουμε δει σε πολλά του γνώμη, δύσκολο. Όχι όμως ακατόρθωτο. Όχι φυσικά. Να σχολιάσουμε και αυτό, ότι έχουμε δει πάμπολα. Με αγαπημένο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, 5-1, ace. Τι είχε κάνει και ο Βιλεντών, νομίζω, κάτι Tars. Τέτοιο. Α, ναι. Τα αγαπημένα moments στο τουρνουά. Λοιπόν, έχουμε πάει δεύτερο όροφο. Και έχουμε Jäger. Φυσικά, για να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομα του Βασίλη, δεν πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία rounds του παιχνιδιού αυτό, καθώς αν ιτηθείς ένα ακόμα round η Voltrex, πλέον πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει μόνο ένα νικητή. Σε διακόπτω, λέω κάτι που παρατηρώ, ότι okay, υπάρχει μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή στο σκορ. Βλέπουμε όμως ότι έχουν αρχίσει και παίζουν πιο χαλαρά, να πω, πιο χαλαρά του default. Το έχουν γυρίσει σε πολύ πιο aggressive, το βλέπουμε και από τα operator. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα να γυρίσουν τώρα οι Voltax με ένα γρήγορο kill, ένα entry, να το παίξουν 5-4 το round με αριθμητικό πλεονέκτημα, να περιμένουν τον Pau Esports να κάνει την κίνησή του και εκεί όσο περνάει ο χρόνος να γυρνάνε πίσω από τα bomb sites, να προσπαθούν να κρατήσουν τη γραμμή τους και να μην δώσουν τόσο εύκολα τα όπλα, τέλος πάντων, γιατί αυτό έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι το line-up αυτό για το 5-1 είναι ιδανικό, γιατί ξέρεις ότι είσαι πίσω το σκορ. Θα παίξεις aggressive, ειδικά σε τέτοια site, και θα προσπαθήσεις να σκοτώσεις όσο πιο πολύ γίνεται πιο πολύ γρήγορα. Νάτο. Και αυτό ακριβώς. Αυτό θέλαμε. Φιστίκη, double kill. Και ένα ακόμα. Φιστίκη. Triple. Ωραίο το disengage το οποίο κάνει ο Frags. Δεν θέλει να δώσει τρίτο kill στον Φιστίκη. Γενικά μην τον ταΐσετε, παιδιά. Μην τον ταΐσετε, σας λέω. Μπροστά του είναι. Triple. Triple βγαίνει έξω. Bolt κίνηση, τολμηρή κίνηση, αλλά ξέρεις τι,
η δουλειά του έγινε. Ζεστάθηκε νομίζω. Γκέρθ, Ρίξιν και Κρίστο εκτός. Ναι. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά του Φιστίκης εδώ. Πήρε 3 σημαντικά kills. Δίνει όθηση στην ομάδα. Λέει πάμε ρε παιδιά, λίγο μην το δώσουμε έτσι το παιχνίδι τώρα. Αφού μπορούμε. Ο Active. Κοίτα όμως με τι υπομονή παίζει ο Παναθηναϊκός στο round. Ακόμα και αν έχουμε χάσει 3 άτομα, ακόμα και αν όλα μπορεί να έχουν πάει λάθος, εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε να πάρουμε ένα kill παραπάνω. Ο Frags αυτό ψάχνει. Κοιτάει, ψάχνει να δει αν το πηγάρουνε κάπου από cross. Oh. Και ο bot player με την απάντηση. 1v4. Εδώ. One tap check. Double kill του one tap check. Ο Κέρκου στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν top fragger, τώρα είναι bottom fragger. Βασικά μας με το ρίξει ένα, αλλά εντάξει. Και δεν τον έχει δει και μάλλον εδώ θα είναι και το τέλος του round. Και όμως παίζουν, αυτό είναι... Συγγνώμη, περιμένουμε. Τέλος. Και... Τέλος. Το kill από το Knas. 5-2. Το τέλειο crossback εκεί πέρα. Τώρα θα πάρουν ανάσες. Να δώσουν 2-3 μπουνίτσες ο ένας τον άλλον. Πάμε team. Εδώ μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Τώρα παίζουν άμυνα. Τώρα αυτοί περιμένουν. Το ιδανικό θα ήταν αν ήταν 4-2. Για να γίνει 4-3. Θα ήταν πολύ. Τώρα με το αν δεν μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Σωστό. Και βλέπουμε Twitch. Και βλέπουμε Lion. Και στο Twitch εκπέμπει το μεταξύ του stream, να το πούμε και αυτό. Σε όσους δεν άρεσε το αστείο. Αλλά αυτό ήταν, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Twitch γενικά μετά το nerf που έχει φάει, nerf. Ανάλογα το recoil control του καθενός που έχουν βγάλει το vertical πλέον πάνω από το F2. Το οποίο αν δεν έχει καλό recoil control, χρειάζεσαι μάλλον 3 γραφεία για να διατηρήσεις. Ή ένα mousepad το οποίο είναι όσο είναι το σπίτι. Είναι σαν το ΑΚ στο PUBG. Α, μπράβο. Γενικά, γενικά στα FPS υπάρχει recoil, το πρέπει να το συγκρατείς, να μάθεις τα spray patterns, τα πάντα. Θα ήταν, η ζωή πιο, θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή αν όλες οι σφαίρες πηγαίνουν ευθεία. Προφανώς. Και νομίζω ότι θα έχει και νόημα να παίζεις ένα παιχνίδι, άμα είναι να στα δίνει όλα απλόχερα. Γκόγιο αυτή τη φορά, Jaeger, Αρούνι, Thorn παραμένουμε και Thunderbird. Πάμε λοιπόν. 8ο round. Και πάλι μου δείχνει aggressive line-up για defense. Έντρια από το Sour Corridor, θεωρητικά θα πάνε κάτω. Το line-up κοίτα πόσο πιο αργά πηγαίνει τώρα, αλλά βέβαια εδώ ο Κρίστο δέχεται πολύ damage. Να το kill του Φιστίκη. Ο Φιστίκης με το kill, ο Κρίστο με την απάντηση, το trade. Ο Φιστίκης είναι εκπληκτικός στο δεύτερο half. Είναι ο μοναδικός παίκτης. Τον Voltrex, ο οποίος λέει είμαι εδώ, έχω 11 kills, πάμε λίγο ρε team να πάρουμε τα πάνω μας εδώ πέρα να το γυρίσουμε. Και αν παρατηρήσεις, μια αγαπημένη συνεργασία για τη συγκεκριμένη ομάδα με Sledge και Pack. Βέβαια τώρα έχει χαθεί ο Sledge. Για να δούμε, Pack με μισό HP. Πιστεύω ότι ο Γκόγιο θα παίξει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσο καθυστερεί το round. Τον είδαμε. Ο Γκόγιο παίζει... Ναι. Τώρα που λείπει ο Φιστίκη. Θα το κρατήσει, όχι. C4. Δεν περνάει damage. Πιστεύω απλά θα το κρατήσει για να προσπαθήσει να τους καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται. Ο Κρίστο. Scan. Αργό τέμπο το round. Δεν θέλω να πάνε σε κάτι πιο γρήγορο. Εδώ είσαι τώρα. Η πρώτη επαφή. Τον είδε. Flash. Ωραία, flash, εντάξει. Πέρασε, εντάξει. Και αυτό το info καλό ήταν. Ο Γκνάση είναι στα μισά. Θα προσπαθήσει όσο το δυνατόν γίνεται να πάει να χυλάρει πίσω από Thunderbird. Για να δούμε εδώ. Δύσκολο. Ωραία, το πήρε όμως. Το info. Flash, δεν κάνει connect. Ναι, flash. Nitro, δεν κάνει connect. Oh, κι άλλη flash, full blind, γίνεται ένας χαμός. Lion scan και μάλλον πάμε
Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο κρίσιμο round εδώ. Ο Κρίστο θα πάρει ένα ακόμα κύλο. Φράγκς για το τέταρτο. Υπάρχει το round το οποίο θα πάρει εδώ πέρα ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε 3-1. Το diffuser έγινε plant. Ξαναβγαίνει. Να το round για τον Παναθηναϊκό. Το πιο σημαντικό για αυτούς. Μέχρι το επόμενο, καθώς το επόμενο τους δίνει την επιλογή να κερδίσουν το παιχνίδι. Round 9. Δύσκολο. Το σεντερφορίσιο το 9. Match point. Δύσκολο. Championship point. Ναι. Championship point. Το πιο σωστό από όλα. 6-2. Θεωρώ ότι δεν θα το πάνε τόσο γρήγορα αυτό το round. Τους κάνουν τη ζημιά που θέλανε. Συμπάνα, Ιάννα, Λάιον, Σιλέτς και Μπακ. Εάν κλειδώσουν όλα, έχουν κλειδώσει τα operator. Βίτζι, Λαρούνι, Έλα, Γέγκερ και Ντοκ. Ντοκ. Φεύγουμε από την επιλογή πλέον της Thunderbird και παίζουμε με Ντοκ. Όχι λάθος. Μετά τα τελευταία ότι δέχονται αρκετό damage γενικά, ναι, ας τους γιατρέψει λίγο ο γιατρός. Να τους κάνει καλά. Λες να είναι το τελευταίο round. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Με βάση την εικόνα που έχουν δείξει οι Voltrex, μάλλον δεν μπορούν να κυνηγήσουν το γρήγορο τέμπο του Παναθηναϊκού. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Στα kills, ο Φλίκη, ο Φιστίκη είναι αυτός ο οποίος τρομέρος είναι ο MVP της ομάδας του. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ένα από τα αγαπημένα του mob. Μπορεί. Αλλά Κρίστο με 16, 10 ο Φράγκς. Είναι δύο παίκτες με την ψήφια. Εάν βγάλουν το Φράγκς και τον Κρίστο από τη μέση, θα είναι λίγο πιο εύκολο. Παίζεται. Μετά είναι playable. Αλλά για να φτάσει ως εκεί πρέπει όντως να έχει παιχτεί. Αργό Lions κάνουν. Ένα round κρίσιμο. Αργό εννοώ πολύ αρχή του round, βέβαια. Θυμάσαι τι σου έλεγα ότι θα είναι ένα αργό round. Ναι. Γράψε άγκυρο. Ναι, λες να πάει γρήγορα τώρα αυτό. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει, παίρνουν όσο το περισσότερο εμφό μπορούν. Θα ξεκινήσουν να μπουν από το δεύτερο όροφο, να καθαρίσουν τους ρόμερ, ώστε σιγά σιγά να πάνε θεωρητικά πίσω από το πίσω. Να λοιπόν ο Φράγκς. Για να δούμε τα info. Κοίτα να δεις πόσο προσεκτικά ήθελε να τσεκάρει όλο το δωμάτιο, ακόμα και αν έχει την επιλογή να το τρέξει το round. Και τώρα ξέρουν ότι ο Φιστίκης είναι εκεί πέρα. Ξέρουν ότι παίζει κάποιο το δεύτερο. Θα έχουμε το kill. Όχι, ο Φιστίκης τραβιέται πίσω. Φράγκς εναντίον Φιστίκης. Το kill από τον Κρίστο. Πρώτο kill του Κρίστο. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Με τους Voltrex. Το pick. Ένα και ακόμα. Το trade Φράγκς, το kill. Με συγχωρείτε. 5-3 ο Φράγκς. Ρίχνει τον Φλίκη Φιστίκη και μάλλον εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Voltrex. Ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το repeat στο 10ο στο επαιτειακό Gameathlon. Και βλέπουμε και Red Pings. Ball, τα Red Pings. Δεν υπάρχει κανένας έξω από την πόρτα. Συνήθως βλέπεις κάποιον άλλο. Το Nowbot. Bot player. Ρίχνει τον Κρίστο. Grenade. Με τον Navi Skin. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πιστεύω Bot. Ότι έχει το κατάλληλο πικ. Όντως το έχει. Τα ADS κάνανε απόλυτα. Φλάς. Οι Lions καν. Ξεκινήσουνε, θα πουσάρουνε. Τον είδε. Αρκετό damage. Ανοίγει η χιμπάνα. 45. Λέω, να λοιπόν δεν έχει το ρίφραγο γκνάσι. Να κρυφτεί από εκεί. Πολύ low στα HP. Τον είδε πολύ λίγο όμως ο bot player. Τραβιέται πίσω. Disengage πολύ γρήγορα. 35 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Παναθηναϊκός έχετε με πολύ μεγάλη φόρα. Δέχεται damage ο bot player. Όλοι πέφτουν κάτω όμως ο active. Plant. Είναι εκεί ο Frags. Θα κάνει το 2v3. Το diffuser γίνεται plant. Και τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα. 45 δευτερόλεπτα για την ομάδα των Voltrex. Οι οποίοι πρέπει να μείνουν ζωντανοί στο τελικό. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχει το control από τον πάνω όροφο και από τον κάτω. Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Ο Γκνάση, το heal πίσω σε full ζωή από τον Doc. Γίνονται heal. 25 δευτερόλεπτα, πέφτει ο Μαντεπιέ Γκριν, το bot player. Συνεχίζεται το fight, ανεβαίνει και αυτό σε πάνω. 20 δευτερόλεπτα, Βασίλη, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Knock, εδώ ίσως τελειώνουν όλα. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά και κατακτά το 10ο επαιτειακό Gameathlon. Ο Παναθηναϊκός κάνει το repeat και είναι οι πρωταθλητές του Rainbow Six Siege. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
και πιστεύω ότι σε κάποια ράουντ αδικήθηκαν λίγο. Είχε μεγάλη διαφορά. Διαφορά δυναμικότητας, εγώ θα πω. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες υπήρχε ένα φαβορί και ένα outsider. Αδιαφιλονίκητα ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής της διοργάνωσης. Για μία ακόμα φορά, εγώ τους βλέπω να είναι λίγο συνηθισμένοι στους τίτλους. Δεν τους βλέπω πάρα πολύ να πανηγυρίζουν. Θα ξανακοιτάξω βέβαια μετά πίσω να δω τι γίνεται στην πλάτη μου. Τζονί. Ναι. Λαμβάνεις. Λαμβάνω. Είμαι έτοιμος να υποδεχτώ τους πρωταθλητές του Gameathlon. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Mr. Johnny Rozzi και τον Έτερο στο cast για την πολύ ωραία μετάδοση των παιχνιδιών του Rainbow Six Siege στο πρώτο επίσημο τουρνουά του Gameathlon που έφτασε στο τέλος του και θέλω να υποδεχτούμε στη σκηνή τους πρωταθλητές για μία ακόμα χρονιά και ένα ακόμα μεγάλο τουρνουά. Πάω! E-Sport! Πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα που κάνει υπερπροσπάθεια όχι μόνο για να κερδίζει τα τουρνουά, αλλά και για να γίνονται αυτά τα τουρνουά και για να προχωράει αυτή η σκηνή ενός πολύ ωραίου και τακτικού παιχνιδιού. Θέλω να μου πείτε όλοι δύο λόγια για την νίκη σας. Είμαστε γενικά 6-7 άτομα που ό,τι τουρνουά υπάρχει στην Ελλάδα το τρέχουμε. Αλλάζουμε κάθε χρόνο τα άτομα έτσι για να έχουμε μια ανανέωση. Παίξανε καλά τα παιδιά, έχουν potential. Αλλά εμείς παίξαμε καλύτερα. Δεν έχω κάτι να πω, να προσπαθήσω. Εντάξει, τι να πω. Πιστεύω κάθε χρόνο θα το παίρνουμε μέχρι να γίνουμε 40 χρονών. Ή να βγει καλά σάλε. Αλλά εντάξει. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Παρασκευά Σπηλιόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο PAO Esports και μας δίνει κάθε φορά την ευκαιρία να ερχόμαστε εδώ να εκπροσωπούμε τον Παναθηναϊκό. Κούρισε του ΑΤΑΚ. Μεγάλα συγχαρητήρια και πολλά. Γυρίστε λίγο να σας δει ο κόσμος έτσι από μπροστά. Χαιρετίστε εδώ τους Champions.